Η Λίμνος ανήκει στη θαλάσσια επικράτεια του Βορείου Αιγαίου και βρίσκεται σε ίση σχεδόν απόσταση από το Άγιον Όρος και τον Ελίσποντο. Ψηλά στο Θρακικό Πέλαγος, ανάμεσα σε Σαμοθράκη, Ύμβρο και Μυτιλίνη, μαζί δε με τον Άγιο Ευστράτιο, αποτελούν την επαρχία Λίμνου του νομού Λέσβου. Η γεωγραφική της θέση καθόρισε την ιστορική της πορεία από τα βάθη της προϊστορίας μέχρι και τη σημερινή εποχή. Λίμνος γεάων, πολυφυλτάτη απασέων. Και με αυτόν τον ποιητικότατο τρόπο, ο Όμηρος εκφράζει την άμετρη χαρά ενός Ολύμπιου Θεού. Λίμνος, πιο αγαπημένη από όλες τις στεριές λοιπόν, διαστόματος ηφαίστου. Η Λίμνος σημειολογικά και λόγω εμφανέστατης και έντονης ηφαιστειογενούς δραστηριότητας θεωρήθηκε σαν το νησί του ηφαίστου, του θεού της φωτιάς. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που παιδιά σαν εσάς ήρθανε να γνωρίσουν τη Λίμνο από κοντά και να γίνετε οι άνθρωποι που θα μεταδώσετε τις πληροφορίες αυτές και στον υπόλοιπο κόσμο για να γνωρίσουν και να έρθουν να γνωρίσουν τη Λίμνο, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό νησί, έχουμε ωραιότατες θάλασσες. Το καλοκαίρι για μας είναι μια ευκαιρία πάλι να σας υποδεχτούμε, γιατί εδώ θα βρείτε καταπληκτικές θάλασσες. Θα βρείτε καταπληκτικά στέκια για εσάς τους νεαρούς, όπως είναι και καταπληκτικά τα προϊόντα μας, και έτσι να έρθετε το καλοκαίρι, θα σας περιμένουμε και πάλι και θα σας υποδεχτούμε πάλι με χαρά. Η νήσος Λίμνος αποτελεί σήμερα μια μοναδική ακριτική γωνιά της πατρίδας μας, αδιαπραγμάτευτης φυσικά ελληνικότητας και μοναδικό προπύργιο του από αιώνων φιλιρηνικού και μοναδικού πολιτισμού μας. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, το νησί γνωρίζει μια νέα εποχή ευημερίας, χάρη στο εμπόριο και στην ακμάζουσα διασπορά. Στην άκρη του Ρωμαίικου γυαλού, κάτω από το κάστρο, στις 8 Οκτωβρίου του 1912, αποβιβάστηκαν άνδρες του Θωρικτού Αβέροφ για να απαιτήσουν την άμεση παράδοση της Λίμνου στον ελληνικό στόλο, ο οποίος, ορμόμενος από το Μούδρο, απελευθέρωσε τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, εδραιώνοντας έτσι την ελληνική κυριαρχία στο αρχιπέλαγος υπό τον Παύλο Κουντουριώτη. Η Μύρινα, πρώτη από θαλάσσις πύλη του νησιού, με το εντυπωσιακό της κάστρο, που κτίστηκε τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ανδρώνικο I Κομνηνό, επάνω στα ερείπια πελασγικού τείχους. Το όνομά της το πήρε από τη Μύρινα, κόρη του βασιλιά της Ιωλικού Κρυθέα και σύζυγου του πρώτου βασιλιά της Λίμνου, του Θόαντος. Η ίδρυσή της ανάγεται στις επαρχές του 12ου π.Χ. αιώνα, τότε που στη Λίμνο κυριαρχούσαν οι Μηνίες. Η γιγάντια βράχινη έξαρση, στην οποία εδράζεται το κάστρο, χωρίζει την ακτογραμμή της Μύρινας σε δύο γυαλούς, το ρωμαϊκό και το τούρκικο γυαλό. Στο ρωμαϊκό γυαλό κυριαρχούν τα νεοκλασικά σπίτια των πλουσίων αστών που ήταν εγκατεστημένοι στην Αίγυπτο. Στο ρωμαϊκό γυαλό βρίσκονται επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Ιερά Μητρόπολης Λίμνου και το Γυμνάσιο της Μύρινας. Φυσική συνέχεια του ρωμαϊκού γυαλού αποτελεί ακτή ρηχά νερά, όπου εδώ τα καλοκαίρια χτυπάει η κοσμοπολίτικη καρδιά της Λίμνου. Στο λιμάνι προσορμίζονται και αποπλέουν τα πλοία για Καβάλα, Μυτιλίνη, Άγιο Ευστράτιο και Σαμοθράκη, για να μην ξεχάσουμε όμως και το απότατο, αλλά τόσο κοντινό στην Αθήνα, λιμάνι του Λαβρίου. Το βράδυ, φωταγωγημένο το κάστρο σε καλή κοντά του για αξέχαστους ρεμβασμούς με τη Μύρινα σε πρώτο πλάνο. Αν δε η ατμοσφαιρική διάβγεια συμμαχήσει με τα όνειρά σας, τότε θα ευτυχίσετε πραγματικά να δείτε τον ηλιακό δίσκο σε αμεσότητα επαφής με τον αγιορείτικο γίγαντα του Άθωνα. Η πεταλουδόσχημη Λίμνος στηρίζει το πλούσιο ταλέντο της στο να παραθέτει απειρία φυσικών ομορφιών, στα γεωλογικά της γονίδια και το πολυτάραχο παρελθόν της. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις την πλούτησαν με μήκος ακτογραμμής που αγγίζει τα 260 χιλιόμετρα, με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα έναν πλουσιότατο οριζόντιο διαμελισμό που παραθέτει χερσονήσους, μικρούς και μεγάλους κόλπους, ακτογραμμές σε τόξα ή τεράστια ευθύγραμμα τμήματα και παντού από μία χρυσή αμμουδιά.
Οι θάλασσες της Λίμνου είναι ανοιχτές και απόλυτα καθαρές, αφού η οικολογική συνείδηση κυριαρχεί εδώ από τα χρόνια της θεάς Αρτέμιδας. Το περίοπτο φρούριο της Μύρινας είναι εκτισμένο σε βραχώδη και απόκρημνη χερσόνησο και φυσικά βάζει με μοναδικό τρόπο τη σφραγίδα του στο τοπίο που περιβάλλει τη Μύρινα. Το κάστρο χτίστηκε το 1186 μετά Χριστόν από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ανδρώνικο I Κομνηνό επάνω στα ερείπια πελασγικού τείχους που προστάτευε την αρχαία Ακρόπολη. Αναμφίβολα, αποτελεί ένα από τα γοητευτικότερα χωροσημεία της Λίμνου, όπου σύν της άλλης ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει και έναν αξιόλογο πληθυσμό ελαφιών που ζουν ελεύθερα εντός των επάλξεων. Έξω από τα τείχη του κάστρου, στην ανατολική πλευρά του, βρίσκονται τα ερείπια νεολιθικού οικισμού με αξιόλογα στοιχεία πρώιμης πολεοδομίας. Στα ρηχά νερά, λοιπόν, οι ανασκαφικές έρευνες έφεραν στο φως έναν οικισμό της τελικής νεολιθικής περίοδου, 4η χιλιετία π.Χ., ο οποίος, κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού, 3η χιλιετία π.Χ., εξελίχθηκε σε πρωτοαστικό κέντρο, ανάλογο με εκείνο της Πολιόχνης στην ανατολική ακτή του νησιού. Η Άρτεμις, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, μνημονεύεται σαν η πολιούχος της Μύρινας και λατρευόταν ταυτιζόμενη με τη Σελήνη. Σαν θεότητα του ουρανού, δεν μπορούσε παρά να έχει ένα ιερό τέμενος όπου θα θυσίαζαν προς τιμήν της και που φυσικά θα ήταν υπαίθριο. Το Μουσείο της Λίμνου περιλαμβάνει ευρήματα από τις ανασκαφές της ΚΑΠΑ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής και άλλων αρχαιολόγων, όπως του κυρίου Χρήστου Μπουλότη, σε διάφορες θέσεις του νησιού, καθώς και περισυλλογές από την Ύμβρο. Στο Ισόγειο παρουσιάζεται η προϊστορική Λίμνος με ευρήματα από την Πολιόχνη, τη Μύρινα και το Κουκονίσι. Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει αποκλειστικά μαρμάρινα και λίθινα ευρήματα των ιστορικών χρόνων από τη Λίμνο και την Ύμβρο, με γλυπτά, επιγραφές, επιτύμβιες στήλες, αγγεία και διάφορα σκεύη. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το θαυμάσιο άγαλμα του Έρωτα, ο Γανιμίδης, καθώς και οι δύο μαρμάρινες ανάγλυφες επιτύμβιες λίκη. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει ευρήματα από τον 8ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ. από διάφορα υλικά όπως σπηλό, μέταλλο ή γυαλί. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αγγεία από τον αποθέτη του Καβυρίου, όπως και τα αφιερώματα στη Μεγάλη Θεά από το Ιερό της Ηφαιστείας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι σφίγγες και οι σιρήνες, θεότητες του κάτω κόσμου που συνόδευαν τους θνητούς στον Άδη ή συντρόφευαν την Περσεφόνη στην ερημία της. Σας καλωσορίζουμε στη Λίμνο, στο νησί που έγινε για πρώτη φορά το πένταθλο, όταν πέρασαν από εδώ οι Αργοναύτες. Οι Αργοναύτες ήταν επίλεκτα μέλη της τότε ελληνικής κοινωνίας, των αρχαίων Ελλήνων, και με κήρυκες ο Ιάσονας μάζεψε από όλα τα μέρη της Ελλάδος εκλεκτούς στο πνεύμα, στο σώμα και στην ψυχή για να κάνουν αυτό το μεγάλο άθλο να πάνε από την Ιολκό στην Κολχίδα. Όμως εδώ στο νησί μας παρέμειναν λόγω κακοκαιρίας, αλλά και για να αναφοδιαστούν για τρόφιμα. Και τότε η Βασίλισσα η Ψιπύλη, και έτσι μας δίνει και εμάς το δικαίωμα ως απόγονοι της Ψιπύλης, να θεωρούμε ότι το πένταθλο έχει πατρίδα τη Λίμνο. Έχει πατρίδα τη Λίμνο διότι η Ψιπύλη, σε αυτούς τους επίλεκτους 50 Έλληνες, θέλησε να τους τιμήσει και έκανε αγώνες προς τιμήν τους. Θέλω να σας πω ότι μέσα σε αυτούς τους Έλληνες, τους εκλεκτούς Αργοναύτες, ήταν οι δυο φτερωτοί γη του Βορρά, ο Ζήτης και ο Κάλαης, ήταν ο Πηλέας, ο πατέρας του ομηρικού Αχιλλέα, ήταν ο Τελαμόνας, ήταν δύο αφαιρέτηδες, ο Ίδας και ο Λιγέας,
Δηλαδή ο Ηρακλής, ο Θησέας, ο Πολυδεύκης, ο Κάστορας, όλοι αυτοί ήταν μέσα στους Αργονάκτες. Έτσι λοιπόν έγιναν εδώ οι αγώνες και η Ψιπύλη θέλοντας να τους τιμήσει, τους προσέφερε ένα έπαθλο. Αυτό το έπαθλο το ονόμασαν πένταθλο. Το πένταθλο αυτό έγινε ως εξής, έγινε την ίδια μέρα όταν ο αθλητής έκανε 3 νίκες, ήταν ο πρωταθλητής. Όμως απεισχόλησε τον Ιάσωνα, επειδή ο Πηλέας κέρδισε την πάλη, αλλά ήρθε δεύτερος σε όλα τα άλλα τα αγωνίσματα, θεώρησε ότι αυτός ήταν ο πιο πρικισμένος σε δύναμη, σε πνεύμα και δυναμική, τον χαρακτήρισε ως τον πιο πολεμικό άντρα και το απένιμε το έπαθλο το οποίο ονόμασαν πένταθλο. Έκτοτε το πένταθλο μπήκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη 18η Ολυμπιάδα του 1708 και διατηρήθηκε μέχρι το 1924. Τα αγωνίσματα είναι και οι 5 πενταθλητές, τότε οι μύθεοι πενταθλητές τότε της εποχής εκείνης, ήταν ο Τελαμόνας, ο οποίος βγήκε πρώτος στο άλμα, ο Πηλέας στην πάλη, ο Ζήτης στο δρόμο και ο Κάλαης στο δίσκο. Ξεκινήσαμε από τη Μύρινα για να βρεθούμε στη βόρεια πλευρά του Κάκαβου και από εκεί σε μία διαδρομή πανεύκολης ορεινής πεζοπορίας. Φτάσαμε στο εκκλησάκι της Παναγίας. Ο ναός της Παναγίας της Κακαβιώτισσας είναι χτισμένος μέσα στο σπήλαιο της κορυφής του λόφου Κάκαβου, ασκεπής και με κάτω σπαθιχώματα. Το σκηνικό Ολόγυρα είναι μυστηριακό, με άπειρες εσοχές στους βράχους, που ίσως κάποτε ήταν κελιά μοναχών ή παρατηρητήρια για τον φόβο των πειρατών.